Λοιπόν, επειδή αναφέρει ο κύριος Αρτσάνος τώρα για 800.000 και πάει να δημιουργήσει και εδώ εντυπώσεις, λοιπόν, θα πω το εξής. Αυτό δεν είναι μια φαϊνή ιδέα του Δημάρχου ή του κάθε Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί ισχύει πανενίως. Έτσι. Είναι, μας επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Λοιπόν, όλοι οι Δήμοι είναι αναγκασμένοι να ακολουθήσουν αυτά τα σενάρια. Όχι το συγκεκριμένο, όποιο θέλουν να κατασκευάσουν και τι, οτιδήποτε. Πρέπει να ακολουθήσουν λοιπόν την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο προηγούμενο συμβούλιο είδαμε την αντίδρασή του. Η αντίδρασή του ήταν να σηκωθεί να μας πει: δεν συμμετέχουμε στη διαδικασία ουσιαστικά, να φτιάξουμε ομάδες εργασίες, να ρωτήσουμε, να κάνουμε, να δούμε. Πράγματα χωρίς ουσία, ουσιαστικά και μόνο, του το είπα και την προηγούμενη φορά, το λέω και τώρα, να υπεκφύγει. Εντάξει, εμείς εδώ είμαστε δημοτική αρχή, δεν μπορούμε να υπεκφύγουμε. Έτσι πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Και στο τέλος της γραφής και στο κάτω-κάτω, εάν ήθελε να μην φτάσουμε σε αυτά τα σημεία, δεν έπρεπε να σταματήσει το χιτί πάνω στο. Το χιτά πάνω στο. Είχε άδεια χιτά, παραδώσανε χιτά. 4,5 εκατομμύρια πέρασαν από τα χέρια. Ας έρθουμε 200.000 πάνω στο. Στη σκίζα τέλος πάντων, να το κάνει χιτά, κανονικό χιτά. Και αυτή την ώρα να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Γιατί δεν το έκανε λοιπόν. Απλά ήθελε και είναι πολύ γνωστό για τους. Γιατί ο Στάτς είναι άνθρωπος των ψήφων. Κοιτάει τους ψήφους και οικογένειες. Και αυτό έγινε αποκλειστικά και μόνο για να εξυπηρετήσει συμφέροντα της περιοχής. Εγώ είμαι εκατομερίτης, έτσι. Ειλικρινά σας μιλάω. Με απόλυτη ειλικρίνεια. Και θα ήθελα τα σκουπίδια να μην είναι πουθενά. Να τα πετάξουμε στον ουρανό. Είναι λύσεις αυτά. Λοιπόν, αφού λοιπόν, είμαστε αναγκασμένοι, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, γιατί πίσω δεν μπορούμε να γυρίσουμε, λοιπόν, σε καδάκια ανεξάνεκτες θα πέσει ιστορίες, θα πρέπει να ακολουθήσουμε ένα τα δύο σενάρια. Λοιπόν, η τοποθέτησή μας είναι η ίδια σαν δημοτική αρχή, ότι είμαστε υπέρ του σενάριου Α, που προβλέπει όχι χιτή στο μεγανήσι. Το ότι το κόστος είναι ακριβότερο είναι γεγονός. Παρακαλώ. Δύο πράγματα σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Όλοι γνωρίζουμε ποια ήταν η κατάσταση που επικρατούσε πριν. Ερχόμενος το Σεπτέμβριο βρήκα δύο τρύπες πάνω στο χιτά, εκεί είχα δάσει τη σκίδα, γιατί είσαι το ποθρατζίδικο μέσα. Εμείς σταματήσαμε αυτή τη διαδικασία, από διότι ήταν εντελώς παράνομη και εισπρακτικά, αλλά και δεοντολογικά. Έτσι. Δεν δεχόμασταν την ανεξέλεγκτη ρήψη ποθρατζιδικών. Δεχτήκαμε κριτική γι' αυτό κτλ. Βέβαια μετά από ένα χρόνο δικαιωθήκαμε, διότι σε λίγες μέρες δεν θα μπορούμε να πηγαίνουμε ούτε σκουπίδια εκεί πάνω. Θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε προγραμματική σύμβαση με το φως δράντας για να γίνει μεταφορά των σκουπιδιών. Έκλεισε ο χώρος εκεί πέρα. Πού θα πηγαίναμε λοιπόν τα λύματα. Αυτό από τη στιγμή που έτρεχε το έργο το είχαμε δει. Τι τότε ή σε ένα χρόνο ή σε πέντε μήνες, τι θα άλλαζε. Λοιπόν, η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε πάρει μία έτοιμη, όρημη μελέτη, πλήρως αδειοδοτημένη, λοιπόν, και δεν μπορούσε να την εντάξει πουθενά, παράφησε και λήξαν τα περιβαλλοντικά της. Το έχουμε πει και θα το ξαναπώ και άλλη μία φορά. Και το έκανε διότι υποστήριζε συμφέροντα στην περιοχή εκεί. Εντάξει. Λοιπόν, μην ξαναρχόμαστε στα ίδια. Επιχείρησε να κάνει, όχι επιχείρησε, πήγε και αγόρασε δίπλα στο νεκροταφείο συμβούλου της χωράφη, χωρίς να πάρει να ρωτήσει κανέναν. Είδαμε τις αντιδράσεις όλου του παρτεγορείου για το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι. Και δεν τον πήγε να αγοράσει και αλλονού συμβούλου το χωράφη δίπλα στο κατωμέρι. Και μου λένε εμένα το εξωτικό το χωράφη. Μπαρούτ. Εμένα ούτε δρόμο έχει ούτε τίποτα.
Και δεν με ενδιαφέρει το συγκεκριμένο θέμα. Ήταν δίπλα στο χωριό. Ήταν δίπλα στο χωριό και υποβάθμισε μια συγκεκριμένη συγγεία του εκατομμυρίου τη Διέλη. Και όχι μόνο αυτό. Τα λίμματα τα πηγαίνανε χύμα κάτω στο βαθύ, θα πηγαίνανε μέσα στο πατσάλα το σπίτι με τις βροχές. Τα υπολόγισε κανένας αυτά? Όχι. Τίποτα. Εκ των υστέρων ο κύριος Αρτσάνος γύρευε να κάνει κάτι μελέτη, να κάνει κάτι ημερίδες και τα λοιπά. Εκ των υστέρων. Τίποτα. Εμείς τι είπαμε? Είπαμε. Είμαστε όλοι σύμφωνοι ότι χρειάζεται κεντρικός βιολογικός για το μεγαλείο. Αυτό δεν το αφισβητεί κανένας. Έτσι. Απλά θέλουμε 300 με 400.000 ευρώ για μία νέα μελέτη. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές πλέον. Να κάνουμε την κοροθέτηση που το λαγκάρι της Μάρος, ο κύριος Ζαρτσάνος, δεν κοίταξε τα 800 μέτρα που έχει λάβει η δημοτική του αρχή απόφαση για το που παίρνουν τα 800 μέτρα. Ένα αυτό. Και δεύτερον, αυτό θα πάρει καιρό να γίνει. Θα πάρει πάρα πολύ καιρό να γίνει. Και πρόκειται για ένα έργο 7-8 εκατομμύρια. Τα 3,5 εκατομμύρια που θυμόταν ο κύριος Αβιτσάνος ήταν με την παλιά μελέτη πριν τις κάνουμε αναθεώρηση. Λοιπόν, εγώ ζήτησα από τεχνική υπηρεσία και εδώ είναι η Βίκη Μπούρα και έκανα αγώνα για αυτή τη δουλειά να δούμε πόσο είναι τα δίκαια. Είναι 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, και είπαμε, εφόσον έτσι είναι η κατάσταση, εδώ που ήμασταν 8 σύμβουλοι, πήραμε μία απόφαση να κάνουμε τη χωροθέτηση ενός μιας μικρής μοναδούλας επεξεργασίας νοτρολυμάτων. Και να ξεκινήσει η μεταφορά, είναι, από την αρχή είπαμε ότι δεν είναι οριστική η λύση αυτό, αλλά είναι μία λύση για το νησί. Είναι μία λύση. Τώρα, εδώ η αντιπολίτευση έκανε θρήνο ότι τι θα γίνει το νησί και τώρα μας λένε 30 νοικοκυριά. Δεν είναι 30 νοικοκυριά. Πώς είναι εκεί που δεν έχουμε στεγανόβαθο? Αν έχεις μια τέτοια μονάδα, μπορείς να πιάσεις άνετα κάτι τέτοιο. Όχι από τα σπίτια. Αν τους επιχειρήσεις περισσότερο. Έτσι. Μην ξεχνιόμαστε εδώ πέρα. Λοιπόν. Είχαμε μια αρνητική, μια ακύρωση της προηγούμενης απόφασης. Εντάξει. Εμείς, εγώ ήθελα, επειδή υπήρχαν και αμφιβολίες από τη δική μου ομάδα περισσότερο, έτσι. Η αντιπολίτευση δεν περιμένει ποτέ να ψηφίσει κάτι δικό μας. Δεν θέλει κάτι δικό μας. Ποτέ. Το αρνείται. Θεωρούν να το αυτοί έχουν τα οράματα. Εντάξει. Και εμείς οι άλλοι είμαστε στην απέξω. Λοιπόν. Ήθελα να έχουν οι σύμβουλοι περισσότερα στοιχεία. Γι' αυτό στάθηκε. Γι' αυτό και έρχεται εκ νέου. Η ψήφιση του θέματος. Θα ήθελα να διαβάσω τα εξής. Με την υπαριθμόν 113 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλησίου αποφασίσει και μία έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων μονάδας επεξεργασίας οθρολυμάτων. Κατά τη διάρκεια της διαλογικής συζήτησης προτάθηκε και η ορίμαση του φακέλου για το κεντρικό βιολογικό του Δήμου και η επανεξέταση του θέματος. Μιλάω πάλι για την μελέτη που ήδη υπάρχει. Η μελέτη αυτή έχει συνταχθεί με το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων του νόμου 1650 του 86 και τις εκτελεστικές του αποφάσεις. Θα μην σε διαβάσω τα φέγγια τους νόμους. Η νομοθεσία είναι παντελώς διαφορετική από τη φιλοσοφία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργου, με αποτέλεσμα να καθίσει μια δύνατη ορίμανση του έργου αυτού, καθώς θα πρέπει να αδειοδοτηθεί εκ νέου, αφού έχει εκπονηθεί και εγκριθεί αρμοδίως μια νέα καινούργια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εξάλλου, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, δεν είναι εξασφαλισμένη εκ νέου αδειοδότηση του κεντρικού βιολογικού καθορισμού όσοι καθώς λογοδοτούν πολύ περισσότεροι φορείς και μεταξύ αυτών το ΙΠΚ, καθώς λόγω της ύπαρξης περιοχής Natura θα πρέπει να προηγηθεί
ειδική οικολογική αξιολόγηση και να τεθεί σε ευρύτατη διαβούλευση στο έργο. Οι εγκριτικές αυτές διαδικασίες διαρκούν από 1 έως 2 έτη. Καθώς το όποιο έργο τελικά εγκριθεί, θα υποβληθεί στο ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση, είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει έργο με ωριμότητα, δηλαδή με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Παρόλα αυτά, παρόλο που στα σχέδια της Δημοτικής Αρχής είναι η ορίμαση του έργου του κεντρικού βιολογικού του Δήμου, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για αυτό, καθώς επίσης και η αβεβαιότητα που διέπει την εκ νέου ή μη αδειοδότηση του έργου αυτού, επιβάλλουν την άμεση έγκριση της παρούσας μονάδας επεξεργασίας δοκτωρολογημάτων. Συμπλήρωση ελλείψεων. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλληλένδεται με την υδραυλική προμελέτη και τα τέχνη δημοπράτηση που συνοδεύουν τελευταία. Στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν εξετάστηκε η υδραυλική προμελέτη, καθώς δεν είχε ακόμα θεωρηθεί από τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί κατά τη συζήτηση της περιβαλλοντικής μελέτης, αφού πρώτον, περιλαμβάνει αναλυτικά το κόστος κατασκευής όλων των έργων, υπάρχει αναλυτική προμέτρηση, τιμολόγιο και κοστολόγηση όλων των εργασιών και κάθε μέρος της εγκατάστασης, δομικό μέρος, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, περίφραξη, πρόσβαση κτλ. Περιέχει όλα τα στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του έργου, γενική διάταξη του έργου, λεπτομέρειες της κατασκευής, στοιχεία για τη συντήρηση του εξοπλισμού κτλ. Περιγράφει λεπτομερώς τον καθαρισμό των ακαθάριστων λιμάτων και τη διάθεση των καθορισμένων πλέον υδάτων στο τελικό αποδέκτη. Είναι ευνόητο λοιπόν ότι χωρίς τη συνοδή υδραυλική μελέτη είναι αδύνατη η ορθολογική εξέταση και συζήτηση επί της περιβαλλοντικής μελέτης. Η επαναφορά του θέματος. Το έργο, θα ήθελα να πω, επειδή συζητήθηκε ότι υπήρχε περίπτωση να προσπαθούσαμε και με ιδίους πόρους, αλλάζει ο τρόπος χρηματοδότησης και δεσμευόμαστε ότι θα γίνει μέσω ΕΣΠΑ, ότι είναι πολύ δύσκολη η ορίμαση του έργου του κεντρικού βιολογικού για το νησί, αφού η μελέτη θα πρέπει να εκπονηθεί εκ νέου. Συμπληρώθηκε ο φάκελος με εκ νέου στοιχεία που δεν ήταν αρχικά διαθέσιμα. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 67 του νόμου 3852 του 2013, θα πει η επαναφορά του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για εκ νέου συζήτηση.